Οι επιδοτήσεις ακόμα δεν έχουν δοθεί στους καταστηματάρχες και όσον αφορά τα πάγια έξοδα που είναι να πληρωθούν και το 7% του τζίρου του 19. Απλά αυτό από ό,τι έχουμε καταλάβει, επανεξετάζουμε συνέχεια τις αιτήσεις που έχουν γίνει για να μην κάνουμε κάποια λάθη κτλ. Από εκεί ύστερα έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι μένουν πολλές επιχειρήσεις έξω, επειδή έχουν τους αλγόριθμους αυτό με το 30% μείωση του τζίρου από χρόνο σε χρόνο. Και εκεί καταλαβαίνουμε ότι φανταστείτε τώρα κάποιος άνθρωπος να έχει το 29% και όχι το 30% πτώση του τζίρου, αυτός ο άνθρωπος δεν θα πάρει χρήματα και είναι αδικία μεγάλη. Και τώρα πρέπει η κυβέρνηση να καταλάβει ότι πρέπει να αλλάξει τους αλγόριθμους και πρέπει να καταλάβει ότι πλέον, επειδή έχουν γίνει δύο σκληρά lockdown όσον αφορά τον κλάδο της εστίασης, ότι πρέπει να επιδοτηθούν όλοι οι επαγγελματίες της εστίασης με κάποιο τρόπο. Πρέπει να βρει τον τρόπο έτσι ώστε να επιδοτηθούν όλοι. Πίσω από τα καταστήματα εστίασης ξέρουν πολύ καλά ότι υπάρχουν πάρα πολλοί υπαλλήλοι, υπάρχουν πάρα πολλές οικογένειες, τις οποίες αυτή τη στιγμή εγώ τουλάχιστον ξέρω το 40% στοιχείο πάνω έχει πολύ μεγάλο οικονομικό πρόβλημα που έχει πια διατεθεί μέσα στις οικογένειές τους.